τρέχει κι ο καυτός ερωτάς σου εχμάλω τι με έχει. Τσιγκάνικο αίμα στις φλέβες σου τρέχει. Αγαπητοί μου φίλοι, σας ομιλεί από την Αθήνα ο δημοσιογράφος Ηλίας Ηλιόπουλος, διευθυντής του Ομογενειακού Πρακτορείου Ειδήσεων Ελλάδος. Στο τηλέφωνο έχω μία πολύ αγαπημένη φωνή και πολύ αγαπημένη μου φίλη και πάνω απ' όλα μία ψυχούλα, όπως την έλεγε και τη λέει ο, θα το ξέρετε φαντάζομαι, τελευταία με την εμφάνισή του στην εκπομπή Πάμε Πακέτο, ο παλιός Νίκολσον, ο μέγιστος εκείνος μετακαλούσε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, ο οποίος τώρα έχει γίνει ιερομόναχος στην Πάτμο. Αλλά η Κατερίνα Στανίση είναι αυτή η οποία θα μας μιλήσει και βεβαίως θα μας τραγουδήσει στη συνέχεια. Κατερίνα μου, χαίρομαι που σε βρήκα στο τηλέφωνο. Πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Αρκετά και έχουμε να βρεθούμε για αρκετά χρόνια. Βεβαίως. Έχει ειδικό σύνδεσμο καταγωγής από τη Γερμανία με την οποία έχω πολύ καλή σχέση, γιατί είναι η κόρη μου εκεί και πηγαίνω έρχομαι και έτσι. Στουτγάρδη πηγαίνω, Στουτγάρδη λέω ήταν η Κατερίνα Στανίση. Κάπου. Ως παιδάκι, ναι. Εσύ εκεί ξεκίνησε κάπου 15 χρόνια. Πόσο ήσουν που τραγουδούσε. 16 χρόνια τραγουδούσε. Και ήταν γύρω. Τότε οι εποχές ήταν διαφορετικά. Όχι, πολύ ωραίες εποχές. Κάθε εποχή είναι πολύ ωραία. Και τώρα στα, τότε στα 16, τώρα στα 26, 36, 46, το ίδιο είναι. Αρκεί να μην έχουμε καμία κακή έξι. Έξι δεν έχεις κακές εσύ και ως εκ τούτου. Ο Νίκολσον είπε ότι αυτός σε βρήκε στην ηλικία των 16 ετών και σε έφερε στην Ελλάδα και έτσι είναι βέβαια. Και άνοιξε η καρδιά σου και άνοιξαν τα αυτιά των Ελλήνων και χάρηκαν μια καταπληκτική φωνή όπως τη χαίρονται και σήμερα. Μαθαίνω να πάρει στη Θεσσαλονίκη να τραγουδήσει αυτές τις μέρες. Όχι, έχω ξεκινήσει ήδη σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος έτσι που κυρίως έρχεται νεολαία. Σύναμα λέγεται. Ναι. Είναι μέσα στο κέντρο. Και ξεκινήσαμε τώρα πριν την περασμένη εβδομάδα. Και βέβαια και τα σχόλια του κόσμου. Αλλά είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Παρότι τώρα ο κόσμος είναι και πάρα πολύ μαζεμένος λόγω οικονομικών καταστάσεων και των άλλων. Αλλά και τι να κάνει ο κόσμος, δεν μπορεί συνέχεια να ματρώνεται μέσα στο σπίτι. Σωστό, σωστό. Δηλαδή τι να κάνουμε, να... Και τραγούδια, και τραγούδια σου είναι αυτά που αρέσουν ή ζητάνε. Τι να σου πω, τι να σου πω, Ηλία μου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα. Ό,τι τραγούδι και να τους πω, δηλαδή όλα τα τραγούδια του προγράμματος, πολλές φορές πίστεψέ με, δεν χρειάζεται να τραγουδώ καθόλου. Γιατί συμμετέχει ο κόσμος τόσο πολύ δυνατά. Οπότε δεν χρειάζεται να πω και τίποτα. Όλα είναι ευτυχώς τόσο πολύ γνωστά και αγαπητά. Και βέβαια κάποια από αυτά έχουν γίνει τραγούδια. Διαχρονικά επιτυχίες μεγάλες. Έχεις μαζί πει ή άλλη. Πολλές φορές πίστεψέ μου, ναι. Κρατώ με πολύ δυσκολία στην παρακλία μου, διότι συγκινούμε πάρα πολύ από τον κόσμο. Από την υποδοχή του κόσμου, από τη συμμετοχή, από τη στήριξη, από όλα. Έχεις μια πολύ ευαίσθητη καρδιά και τα συναισθήματά σου είναι ίσα. Να αλλάξω. Πολλές φορές πίστεψέ με. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Ήθελα κι εγώ να γίνω κάπως πιο σκληρή, αλλά όταν έρχομαι στο σπίτι μου, από διάφορα προβλήματα σκέφτομαι αυτά. Αλλά όταν ξυπνάω είμαι πάλι το ίδιο. Οπότε δεν αλλάζει τίποτα. Δεν χρειάζεται να αλλάξει. Γιατί να αλλάξει. Δεν είναι. Όχι. Καλύτερα. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν αισθήματα ακόμη και για τον εαυτό τους. Και έστω εκ τούτου δεν χρειάζεται να σκληρύνεις. Βλέπεις ότι το τραγούδι μπορεί να έχει πρόβλημα γενικά ακόμη περισσότερο με την οικονομική κρίση που έχει ήδη ενσκύψει αλλά και που ίσως να χειροτερέψει. Με την οικονομική κρίση το τραγούδι δεν είναι ότι επηρεάζει και από την οικονομική κρίση. Απλώς οι εταιρείες δεν υπάρχουν πια. Έχουν κλείσει οι περισσότερες. Άλλες είναι έτοιμες να κλείσουν. Αυτές που πιόντουσαν πάντοτε βέβαια και από την πειρατεία και από όλα αυτά. Αλλά δεν γίνονται και παραγωγές τώρα. Οπότε ο τραγουδιστής έχει πολύ μεγάλο βάρος να βρει τα τραγούδια, να τα ηχογραφήσει, να τα πληρώσει, να τα διαφημίσει.
Δεν μπορεί να είσαι σε όλα μέσα. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το ελληνικό ραδιόφωνο και τα μέσα ενημέρωση τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πάρουνε. Ναι, δεν μεταδίδουν ελληνικό τραγούδι. Πολύ έτσι. Ξενόφερτα, πράγματα πολύ εύκολα, πράγματα ανούσια. Παίζουν με αυτούς που έχουν σύμβαση, αυτούς που θέλουν, αυτούς που προτιμούν, δεν ξέρω. Οπότε τα τραγούδια δηλαδή πηγαίνουν χαμένα ό,τι και να κάνει. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει καμία έτσι στήριξη. Έχεις δίκιο. Εγώ δεν αγαπώ την ξένη μουσική, μου αρέσει πάρα πολύ, ακούω πολλά είδη μουσική. Αλλά είπαμε να υπάρχουν και κάποια πράγματα, κάποια ραδιόφωνα, να παίζουν βραδερφέ ελληνική μουσική. Όλοι υποστηρίζουν την πατρίδα τους, εμείς γιατί όχι. Ναι, σωστό. Έχεις δίκιο απολύτως και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό. Η ξενομανία τόσο πολύ, ας πούμε. Μα σε μια εποχή που η ξενομανία έπρεπε να έχει καταργηθεί, διότι η δυνατότητα να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω ίντερνετ είναι πλέον πανεύκολο. Εγώ δεν έχω ρατσισμό μέσα μου, διότι μεγάλωσα στο εξωτερικό και μας φέρθηκαν πάρα πολύ καλά. Βέβαια, δεν είναι ότι δεν περάσαμε δυσκολίες στη Γερμανία, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι μας βοήθησαν, μας στήριξαν. Πολλές φορές θεωρώ ότι η Γερμανία δεύτερη μου πατρίδα, ας πούμε. Αλλά δεν, δηλαδή θέλω να πω ότι με ρατσισμό και τέτοια δεν έχω καμία σχέση. Αλλά βλέπεις τώρα πηγαίνω να ψωνίσω και αν δεν είναι ελληνικό το προϊόν δεν το παίρνω. Ναι. Θέλω να στηρίξω έστω με αυτό το λίγο την Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Έχεις δίκιο στα συναισθήματα τα δικά σου. Δεν σκέφτομαι σωστά. Μπορεί κάποιοι να με κατηγορούν γι' αυτό. Όχι, καταρχήν δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανείς και δεύτερον πρέπει να σε επενέσει γιατί δεν στερείς κάτι από το οποίο ο άλλος θα το πάρει το, ξέρω, το αμερικάνικο, το γερμανικό, το, ξέρω, το γαλλικό ή που θα είναι. Όχι, γιατί εγώ δεν το έπαιρνα. Ναι, εντάξει, όμως πρέπει να υλοβοηθηθούμε σήμερα. Να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους τώρα, ας πούμε. Το κόμμα που πατάμε. Ναι, έχεις απολύτως δίκιο. Από δίσκους σου, για πες μου, τι μπορούν να βρουν στην αγορά τώρα ο κόσμος, τι είναι εκείνο που μπορεί να ζητήσει για να... Έχουμε τώρα ένα δίσκο με τον Χρυσοβέργη και τον Αλέκο. Τον Αλέκο, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά, δεν χρειάζεται να σου το πω, διότι οι άνθρωποι αυτοί φημίζονται γι' αυτό. Βέβαια, γίνει και οι δύο. Ναι, γράφουν πάρα πολύ. Κορυφές. Τσιγκάνικο αίμα λέγεται, ένα να πω έτσι πολύ ρυθμικό κομμάτι. Ναι. Τραγουδιέται είναι από τον κόσμο, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι εύκολο να ακουστούν. Δεν ακούγονται, ναι. Ό,τι κάνω από μόνη μου, ας πούμε, και προωθώ τα τραγούδια μου. Από τις εμφανίσεις μου, από τα ραδιόφωνα δεν υπάρχει καμία στήριξη. Καμία. Δεν σε φώναξε ένα σταθμό να σου πει ένα που κάνει μια συνέντευξη, ένα πορτρέτο, μια παρουσίαση του νέου σου δίσκου, κανένας. Όχι, δεν φωνώ, μόνο δεν φωνάζουν, δεν σε παίζουν κιόλας. Δηλαδή με τα νύχια και με τα δόντια προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό που έχουμε κάνει, τέλος πάντων. Και αυτό δεν το λέω μόνο για μένα, ναι. Μιλάω γενικά, ναι. Με όλους τους συναδέλφους μου. Δυστυχώς αυτό είναι. Ναι. Εμείς πάντως εδώ με τα μέσα ενημερώσεις που εκπροσωπούμε εδώ στο Ομογενειακό Πρακτορείο Ειδήσεων, αφιλοκερδός όπως ξέρεις, δίνουμε όλες τις ανταποκρίσεις και δίνουμε τα τραγούδια και τα τραγούδια σου μεταδίδονται από ιστοσελίδες, από ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Δυστυχώς φτάσαμε να περιμένουμε να ακούσουμε ελληνικά από ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και ελληνικά προγράμματα του εξωτερικού. Και εσύ τώρα είσαι άλλο πράγμα. Εσύ πάντοτε προωθούσες και πάντοτε αγαπούσες την ελληνική μουσική και είναι διαφορετικά, δεν μιλάμε τώρα, εσύ είσαι άλλο πράγμα. 400.000 ραδιοφωνικές εκπομπές έχω συμπληρώσει στα τελευταία βέβαια 50 χρόνια, αλλά το θέμα είναι ότι... Ευχαριστώ. 50 χρόνια. Άνθρωποι σαν και εσένα, ας πούμε, άνθρωποι, δηλαδή, πάμε και χαμένοι, να το πω έτσι, γιατί εγώ που είμαι μέσα στα μαθησιά, τα λαϊκά, βλέπω ότι ο κόσμος έχει στραφεί πάρα πολύ στο λαϊκό τραγούδι και τα νέα παιδιά και οι μεγαλύτεροι και... Γιατί η μουσική δεν έχει ηλικία. Όχι, ασφαλώς. Αλλά δεν τους κάνουν το κέφι, δηλαδή δεν τους δίνουν αυτό που θέλουν. Ας πούμε, Κατερίνα μου, ότι είναι καλύτερα που τους το δίνουν και έρχονται στα κέντρα και σε χειροκροτούν. Εντάξει, σε αναζητούν. Εγώ σε ευχαριστώ για αυτή την σύντομη επικοινωνία και θα έχουμε τακτικότερη επικοινωνία. Βεβαίως. Για να μιλάμε ελληνικά από μια παγκοσμιοποιημένη
Κατερίνα Στανίση, αγάπης για όλο τον κόσμο που δίνει αλλά και παίρνει από όλο τον κόσμο. Τα χαιρετήματά μου σε όλους όσους μας ακούνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Κάτω, είμαστε λαός πολύ δυνατός, έχουμε περάσει και χειρότερα. Οπότε τι να κάνουμε, μας έρθει γι' αυτό. Βέβαια με μία λέξη δεν λέγεται, δεν είναι ότι δίνω παρηγοριά με αυτό. Αλλά... Δίνουμε, το, έχουμε ψηλά το κεφάλι, το μέτωπο, τη ματιά και κοιτάμε μακριά. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ.